Κανονικά λειτουργεί πλέον το αντλιοστάσιο αποχέτευσης Α5 της ΔΕΙΑΚ στην περιοχή του Περιγιαλίου μετά την αποκατάσταση της σοβαρής βλάβης που είχε προκληθεί στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος την προηγούμενη εβδομάδα. Σε καθημερινή βάση, η ΔΕΙΑΚ μετρά την ποιότητα των νερών, τα οποία έχουν επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα. Μέτρηση για την ποιότητα του θαλασσίου ύδατος πραγματοποίησε και η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένεται να ανακοινωθούν από ώρα σε ώρα. Στην αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος καθοριστικά συνέβαλε εκτός από την εταιρεία Καβάλα Oil και η εταιρεία Στυλιανίδης ΑΕ με τη διάθεση δύο εξειδικευμένων τεχνικών που μαζί με το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό της ΔΕΙΑΚ αντιμετώπισαν το πρόβλημα. Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ, Χρήστος Τσοχαταρίδης, ευχαριστεί τη συγκεκριμένη εταιρεία για τη συμβολή της στην επίλυση του προβλήματος που δημιουργήθηκε. Ενώ η ΔΕΙΑΚ εκτιμά ότι οι Καβαλιώτες θα μπορέσουν άμεσα να κολυμπήσουν ξανά στα καθαρά νερά του Περιγιαλίου. Περιστατικό που είχαμε την Παρασκευή, στην οποία όλη την ημέρα από το πρωί μέχρι το απόγευμα γινόταν υπεράνθρωπες προσπάθειες και από τη ΔΕΙΑΚ να διορθωθεί η βλάβη. Διορθώθηκε η βλάβη. Βεβαίως, αμέσως πήραμε μέτρα ούτως ώστε να αποκλείσουμε την παραλία σε ακτίνα 500 μέτρων για λόγους ασφαλείας, για προληπτικούς καθαρά λόγους. Και με δειγματοληψίες που έκανε η ΔΕΙΑ ήδη από το Σαββατοκύριακο. Βάλαμε προστατευτικά γύρω από τον αγωγό, τον οποίο γίνεται η υπερχείληση για την απαγόρευση της κολύμβησης σε ακτίνα 200 μέτρων. Οι λουόμενοι γενικά θα πρέπει να κάνουν μπάνιο σε όλες τις παραλίες του νομού, όπως το έχουμε βγάλει στην ανακοίνωση, αλλά να στέκονται μακριά τουλάχιστον 50 μέτρα από εκβολές αγωγών. Όπου δουν εκβολές αγωγών, θα πρέπει να κάθονται μακριά για λόγους ακριβώς ασφαλείας, με την έννοια αν συμβεί κάποιο ατύχημα, κάποια υπερχείληση, οτιδήποτε. Η οποία μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή και δεν το γνωρίζουμε πότε. Και στα ρέματα. Και στα ρέματα, βεβαίως. Και στα ρέματα.